Είναι μια ιστορία, για να δεις τώρα το πετσόκμα που είχε ναι, γίνει. Ναι, για πες. Ε, έψαχνα εγώ την ιστορία και έβλεπε εδώ πέρα την Όλιβ που έλεγε ότι ε, θέλει να λύσει ένα quiz. Mm. Quiz, ξέρεις, Ναι. Και δεν μπορούσε να βρει τη λύση και ο Παπά είχε πάθει κατάθλιψη που η Όλιβ δεν μπορούσε να βρει τη λύση στο quiz και πήγαινε στην λίμνη και έκλαγε εξώ και καταλάβαινε ότι κάτι πάει στραβά, ότι δεν ήταν έτσι η ιστορία. Και τη βρήκα την ιστορία, την καταλογράφησα, δεν θυμάμαι αν θα μπει άμεσα, νομίζω όχι, στου επόμενου θεμού. Τέλο πάντων, είναι ότι η Όλιβ δεν μπορούσε να παντρευτεί κάποιον που δεν ήξερε το όνομά του. Γιατί ο Ποπάι δεν είναι το όνομά του. Είναι ψευδόνιμο. Είναι Ποπάι. Okay. Και... Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, ή μπορεί να είναι και το όνομά του Ποπάι, αλλά δεν ξέρει το πλήρε όνομα. Δεν είχε επώνυμο το λεφτάκι. Το λεπά, επώνυμο, ναι, ναι. Δεν ξέρει όπου τραβάει η σκούφια του. Δεν ξέρει ποιο ναι. είναι. Και του λέει: Δεν μπορεί να παντρευτεί κάποιον που δεν ξέρει το όνομά του. Και ο Ποπάι είχε πάθει κατάθλιψη, επειδή δεν ήξερε το όνομά του. Ναι. Που αυτό βγάζει νόημα. Ναι. Αλλά τώρα γιατί το αλλάξανε και το κάνανε έτσι. Α, έλαρεσε! Και αλλάξανε τη λύση στην ιστορία, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Στην, στην ιστορία που διαβάσαμε, ο Ποπάη είχε πάθει κατάθλιψη επειδή δεν μπορούσε να δώσει λύση στου γρήφου στα quiz τη Όλιβ. Το οποίο είναι λίγο άκυρο, ναι. Ναι, Και όταν πήγαινε στη λίμνη και έκλαιγε, mm. του είχαν προσθέσει και ένα καλά Ότι και καλά πήγε για ψάραμα, και ότι <laughs> θα πάω για ψάραμα <laughs> για να μου έρθει. Ξέρω εγώ ιδέα. Ναι. Ε, δηλαδή γίνανε τραγελαφικά πράγματα τα οποία εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αυτέ οι ιστορίε. Εντάξει, κάποιε είχαν βγει κανονικέ, χωρί πέτσα ακόμα. Αλλά κάποιε τέτοιε πιστεύω ότι τη θεωρώ ότι δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ. Σωστά. Δηλαδή, όλε αυτέ εδώ πέρα τι θεωρώ ότι είναι αδημοσίευτε. Τουλάχιστον όχι όπω ήθελε ο δημιουργό, έτσι που είναι το βασικό. Ε, σίγουρα. Έτσι. σίγουρα. Ναι. Και αυτό είναι το. Από τα βασικά, δηλαδή, φαντάζομαι κι εγώ αν ήμουν δημιουργό σε κάτι. Ε, θυμάμαι και τον Ρόζαβο, όπω έλεγα, αντιδρούσε όταν οι ιστορίε του δημοσιεύονταν κάπου και δεν ήταν σωστέ. Και ψηλοθύμωνε. Θυμάμαι κάποια βιντεάκια κάπου τον έριχνα σε κάτι συνεντεύξει και τον ενοχλούσε ότι το είχαν κάνει έτσι, το είχαν κάνει αλλιώ. Γιατί οι εκδοτικέ πέραν την ιστορία και μετά κάνανε ό,τι θέλανε. Δηλαδή δεν ζητούσαν τίποτα, γνώμη, ξέρει, κάνανε ό,τι γούστο ο καθένα. Ο Ρό είχε θέμα μεγάλο και με ε, κυρίω με το χρώμα, γιατί αυτοί φτιάχνανε ασπρόμοβρο τη σελίδα. Αλλά έβαζαν σημείωμα για το χρώμα. Ότι mm. θέλω το τάδε εκεί. Και ο Ρώσα έκανε και έρευνα ξέρω εγώ, ένα πολεμικό ναυτικό πλοίο. Mm. Ε, λέει ότι αυτό κανονικά ξέρω εγώ, ήταν σιλό τυχαία χρώματα, μπορεί να είναι κόκκινο, μαύρο, μπλε, λέω εγώ τώρα. Ε, Κάποιο μπορεί να το κάνει όλο πορτοκαλί. Ένα άλλο εκδότη, ό,τι του γούστερε. Ένα άλλο. Ναι, γιατί έτσι δεν Ναι, αλλά αυτό είχε θέμα πολύ. Και το άλλο ποιο ήταν. Ε, με τα εφέ. Γιατί αυτό σχεδιάζει χωρί ηχητικά εφέ. Και μερικέ φορέ μπορεί να βάζανε ξέρω εγώ, ένα καρακαμπούμ τεράστιο, <χι> και να κάλυπτε, δηλαδή αυτό να, να έχει αφήσει εδώ πέρα ένα χώρο, να μπει το ηχητικό εφέ, και αυτοί να το βάζανε πάνω στο σχέδιο, στο ναι, οποίο του είχε το φθάει χρόνο. Βέβαια. Και λέει τώρα τι κάνανε, αυτοί μου βάλουν τα ηχητικά εφέ στο σχέδιο που εγώ παιδεύτηκα, ενώ έχει χώρο από κάτω. Ναι, ρε, και πιστεύω ότι επειδή αυτό το βλέπει, είχε απλά ότι. ξέρει από πού πηγάζει, πιστεύω αυτό. Πολλοί εκδότε ακόμα το αντιμετωπίζουν σαν κάτι πολύ ευτελέ. Ναι. Όπω είχε μείνει από παλιά. Είναι ένα ευτελέ σιγά τι είναι, ένα σχέδιο που έκανε τώρα εκεί. Δεν έγινε κάτι. Αν ναι. όμω ο δημιουργό το βλέπει ότι. Φίλε, εγώ το βλέπω σαν. Πώ το πω, σαν εργοτέχνη αυτό που κάνω. Δηλαδή είναι για μένα όπω νιώθει ο ζωγράφο, ξέρω εγώ, ένιωθε ο, ο Βαγκόγκ, α πούμε, και έκανε τον πίνακά του. Σκέψει να πα πάνω στον πίνακά του τηλετρόπια και να βάλει, ξέρω εγώ, φλού. να, <σ justified> <σ layered> το ηχητικό αφέ το αέρα. Το το αέρα. Ναι, έτσι είναι. Ε, το... Ξέρεις, με, με γιώνει λίγο και εγώ δεν το έκανα για αυτό το λόγο. Κατάλαβε. Αλλά πιο πολύ λένε σιγά, ρε φίλε. Εντάξει, κάνει. Τι κάνει, δηλαδή. Ε, είναι πώ το βλέπει ο καθένα. Αλλά όταν το βλέπουν εκδοτικέ έτσι και το αντιμετωπίζουν έτσι. Μην πάμε και στι δικέ μα εκδοτικέ τώρα. Και βγουν τα μαχαίρια. Τα να... τσεκούρια <laughs> του πολέμου. Έχω φέρει, έχω φέρει από όλα. Έχω φέρει <laughs> ό,τι θε. Μην κοιμάω, μεγάλο, κλασικά, αλμανά, κοντόνα. Θα, θα πάμε αν εκεί. <laughs> Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχουν εκδοτικέ και στην Ελλάδα που σέβονται πολύ αυτό που κάνουν και το βλέπει ή Τουλάχιστον οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί φαίνεται ότι κάνουν μια προσπάθεια. Και μετά γίνονται κάποιε κινήσει που είναι λίγο κατανόητε, δεν ξέρω τι. Θυμάμαι μεγάλο παράδειγμα, έχει νομίζω τον τελευταίο Σκάρπα κάπου. Ναι, το έχω Κάπου εδώ. εκεί, ναι, για να πιάσουμε την, και την καθημερινή. Που ρε παιδί μου, ωραία, να πούμε πρώτα τα καλά. Θε να το δει, ναι. Να με. Ναι. Κάτσε να το ξεφυλίσουμε Μπράβο, δείξε. Εδώ, το οποίο παρεπιπτόντω, μια και το αναφέραμε, αυτό γνωρίζει την ιστορία, ιστορία και δόξα τη δυναστεία των ΤΑΚ. Ναι. Αυτή εδώ πέρα η ιστορία ανατυπώνεται σταθερά κάθε 10 χρόνια στην Ελλάδα από το 70. Εδώ θα βγουν δύο τόμοι που θα έχουν μέσα αυτή την ιστορία. Αυτή εδώ η τόμη είναι το πρώτο μέρο είναι εδώ της του δυναστεία του Ντακ και ο επόμενο mm. τόμο που θα βγει θα είναι το δεύτερο μέρο. Και θα είναι δύο τόμοι όλη η ιστορία τη δυναστεία του Ντακ. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουν βάλει Καλό χρώμα. Τώρα δεν εύσημα στην καθημερινή, δεν το κάνω Καλά κάνεις, Φυσικά. Αλλά όχι, έχουν κάνει πολύ, πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα. Έχουν βάλει πολύ καλό χαρτί στου τόμου. Εντάξει, ξεκίνησε πολύ άσημα αυτή η σειρά, αλλά χαρτοπολδόχαλια. χάλια. Αλλά τώρα είναι πολύ καλό χαρτί. Πολύ καλό χρώμα και έχουν κρατήσει όλα τα άρθρα. Εντάξει, μπορεί να κόβουν κάποια άρθρα να τα χωρίζουν σε τόμου για να του βγαίνουν οι σε σελίδε, γιατί η δική μα είναι mm. διαφορετική δομή. Συγγνώμη, αλλά να κάνω να κάνω μια παρατηρήση. Κάνε μια σελίδα πίσω όμω. Όμω σελίδα... βλέπει ότι εδώ. γίνεται αυτό και κόβει λίγο εδώ. Θα μου πει δεν έγινε κάτι. Εντάξει, ναι. Δεν έγινε αυτό κάτι. μπορεί να είναι και την εκδότη τώρα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα πώ μπορεί να είναι. Και εδώ πέρα έχει αυτή η ιστορία που ανατυπώνεται εδώ και κάθε 10 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τώρα όλε τι πληροφορίε τι οποίε δεν ξέραμε. Mm. Αυτή η εκδοση μου αρέσει, αλλά δεν έχει συνοχή. Γενι... Και η μετάφραση ήταν καλή, θυμάμαι, ναι, έχει κάνει πρώτα απ' ναι, όλα, ναι. για όσου δεν ξέρουν μπορούν να βρουν στο κανάλι του, του Phantom, έχει ειδικό βίντεο ε, και για αυτό, πέρα από το πριν το pop που είπαμε και για αυτό για το σκάρπα. ειδικό αφιέρωμα που λε αναλυτικά και τα καλά. Και καλά και άσχημα, έχει τάσυμα. πάρα πολλά καλά, πάρα πολλά άσχημα. <laughs> Είναι μια, μια εταιρεία, μια, κάποια παιδιά που φτιάχνουν, δεν ξέρω αν ασχολείσαι καθόλου το... Ποια ξέρει, παλιά ξε, ποια ξέρεις, ξέρω, κλασικά. ξέρει, ξέρει, Dragon Ball, υποθέτω. Ναι. Το Ναρότο το ξέρει. Ναι, δεν το έχω δει όμω. Το ξέρει σαν Ναι. Και το One Piece έχει Μετά, πιο πρόσφατα, πολύ πιο πρόσφατα είναι για παράδειγμα το My Hero Academia. Δεν το ξέρω. Είναι η δική μου Ακαδημία Ηρών, μεταφράζεται αυτό. Και αυτό το πήρανε κάποια παιδιά και το μεταγλωτίζουν. Και αυτό έχει μια, κάνει μια πολύ καλή μόντα. Αυτό βασίζεται σε τι, τι ποια είναι η υπόθεση. Έχει του μεγάλου δασκάλου που είναι ήρωε και θέλουν να κάνουν στην Ακαδημία του να μάθουν και, άλλους, και άλλα πιτσέρικια πώ να γίνουν και αυτοί οι ήρωε. Mm. Και στην ελληνική μεταγλώτηση έχουν βάλει στι φωνέ των μεγάλων, των βετεράνων, να είναι, ξέρω εγώ, ακίνητο γίκα, ξέρω εγώ, Παυλίδη, τα γνωστά όνοματα. Και στα νέα παιδιά είναι νέα άτομα που, κάνουν, που ξεκινάνε να κάνουν μεταγλωτήσει. Οπότε είναι και παλιοί και νέοι μαζί. Και παλιοί και νέοι μαζί, και ταιριάζει και με το κλίμα τη σειρά. Και αυτά τα παιδιά βγάλανε τώρα κάποια, κάποια έκδοση. Το, το βγάλανε αυτό το Ακατέμια, το την Ακαδημία στα ελληνικά. Και θα βγάλουν και αυτοί κάποιε ταινίε σε κινηματογράφους. Και μ' αρέσει γιατί βλέπουμε σιγά σιγά μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν θα, θα καταλήξει σε. Mm. αν την αγκαλιάσει ο κόσμο. Αλλά μ' αρέσει. μου αρέσει που θα δούμε. Είδαμε μια ταινία τώρα που αναπείς, Θα δούμε και άλλες ταινίε από άλλη ομάδα σε κινηματογράφους μεταγλωτισμένες αυτή τη φορά που κάνουν και πολύ καλή μεταγλώτηση. Και εδώ τώρα με τη μεταγλώτηση, τώρα ξεφεύγουμε από τα μάγκα και πάμε στα άνημα. Καλά, εντάξει, τώρα ναι. είναι συγγενεί χώροι. Ε, υπάρχει το θέμα του πρωτότυπου. Ότι πολλοί κόσμοι δεν προτιμάει να βλέπει μεταγλωτήσει, γιατί σου λέει θα είναι χαλιά, γιατί έχω δει μεταγλωτισμένα και θα είναι χάλια. Απ' τη μία ναι. Απ' την άλλη, οι μεταγλωτήσει που έχουμε δει οι περισσότερε μέχρι στιγμή είναι πολύ άσχημη δουλειά. Και το ξέρουν και οι ίδιοι οι μεταγλωτιστέ, επειδή γίνονται στο πόδι και mm. δεν γίνονται προσεγμένα και από το στούδωρο κτλ. Και βλέπει πω όταν γίνεται μια καλή μεταγλώτηση, αξίζει. Ταιριάζει δηλαδή και να μην σου αρέσει να βλέπει μεταγλωτήσει. Αν το δει στα ελληνικά και γίνεται καλή δουλειά, πιστεύω θα σου αρέσει. Ναι. Ε, απλά το θέμα είναι να υπάρχει δυνατότητα επιλογή και να γίνεται καλή δουλειά. Βέβαια. Και αυτοί το κάνουν. Ε, και πιστεύω θα πάει καλά. Mm. Δηλαδή, ο, ακόμα και αν κάποιο να μην το αρέσουν οι μεταγλωτήσει, θα πρότεινα να δει αν ξέρει ότι γίνεται κάπου καλή δουλειά. Α τη δει και αν δεν το αρέσει. Εντάξει, Α μετά στο πρωτότυπο. Μια που το αναφέρει αυτό ε, και επειδή είναι πολύ πρόσφατο, να πω και ένα πολύ μεγάλο respect και. και οτι άλλο. μεγάλο σεβασμό, μεγάλη εκτίμηση στον Ηλίας Ζερβό που πέθανε πρόσφατα. Αυτό ήταν. τώρα, τώρα. τώρα ήταν Δεν ξέρω πότε θα ανέβει το βίντεο, αλλά ναι. τώρα έγινε πριν μια-δύο μέρε. Ναι, ναι, ναι. Λίγο ναι. ή ε, ναι, λίγο περισσότερο. αλλά ναι, ναι, Είναι ναι, πολύ ναι, ναι, πρόσφατο. Ναι, ναι. Ε, ο οποίο ήταν πολύ καλό και ήταν ίσω το Ευρύκη είναι πιο γνωστό για κάποιε για κάποιες, για κάποιες που είχε συμμετάσχει. Αλλά είχε συμμετάσχει πάρα πολλού μεταγλωτέ. Εγώ τον θυμάμαι πάρα πολύ στην, σαν, σαν αφηγητή. Και ήταν και φωνή του Μίκη. Σε, μέχρι πολύ πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθο. Ήταν και του Μίκη. Ναι, 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 Στην οποία τώρα πλέον, αν δεν κάνω λάθο, έχει αρχίσει και αναλαμβάνει ένα που είναι και φίλο σου και είχε κάνει ναι. και μια μεταγλώτηση σε ένα τα βιντεάκια που ήταν πολύ επιτυχημένη. Ναι. Ξέρει ποιο, ποιο, παιδί άκου, άκου τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι ο Δημήτρη ο Σάρλο. Μπράβο ο αυτό έκανε, ήξερα ότι έκανε πολύ καλή τη φωνή του Μίκη. Mm. Το ήξερα από παλιά. Μ' άρεσε, το συζητούσαμε και όταν έκανα το βίντεο του Μίκη Μυστήριο, ήθελα να γίνει εισαγωγή, να δείξω ένα δισέλιδο για να δείξει την ιστορία του Μίκη. Ναι. Που είναι και καλά ότι κάτι ψάχνει και σκάει ένα τηλέφωνο και τελικά μην είναι στη φυλακή. Ναι. Και κόβεται εκεί η εισαγωγή. Για να δείξει, ξέρει την ιστορία, γιατί αυτή δεν είναι μια απλή ιστορία. Είναι ιστορία μυστήριο. Είναι Μίκη Μυστήριο. Ναι. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Ε, ήξερα ότι κάνει καλά το Μίκη και του λέω: Θε να κάνει το Μίκη. Μου λέει: Θέλω. Ε, και το έκανα και επειδή γούσταρα εγώ και σαν promotion να το δει ο κόσμο κτλ. Και, μετά από αυτό ξεκίνησε να γίνεται. Εντάξει, όχι προφανώ από το δικό μου βίντεο, αλλά το κυνήγησε αυτό πάρα πολύ. Αλλά έγινε επίσημα η φωνή του Μίκη. Mm. Και αυτό τώρα ε, είναι αυτή η εταιρεία που σου είπα. Φτιάξανε αυτή την εταιρεία που μεταγλωτήσανε το My Hero Academia και μεταγλωτίζουν και τι άλλε ταινίε. Δηλαδή, βλέπει ότι γίνεται καλή δουλειά επειδή ήταν φαν. Γούστερα από παλιά, ήθελε το άρεσε που έκανε τη φωνή του Μίκη. Μου άρεσε και η φωνή του Μίκη. Το βάλαμε εκεί πέρα, δηλαδή μου γούστε. και ήτανε, ήταν καλή φάση και χαίρομαι γιατί θα κάνουν καλή δουλειά. Δείχνει ότι ό,τι θα ασχοληθούν θα, θα κάνουν. Μπράβο. Θα, γίνει καλή θα καλέσω σίγουρα να ξέρει σε αυτό το podcast ε, άτομα που ασχολούνται με τη μεταλλότηση και voice actors γιατί μου αρέσει πολύ και συνήθω μένουν λίγο, όχι στην αφάνεια ακριβώ, αλλά ξέρεις, άμα δεν είναι γνωστή στο βρειοκοινό με άλλο τρόπο γιατί έχουν εμφανιστεί κάπω σαν ηθοποιοί, μένουν λίγο um, στο background. Ναι. <ΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> και είναι κρίμα γιατί κάποιοι από αυτού κάνουν φοβερή δουλειά και θα ήθελα να ακούσω από κοντά. Έχω καλέσει και έναν από του πολύ αγαπημένου με εμένα που κάνει και αλλά μου αρέσει φοβερά και σαν ηθοποιό, τον Δημήτρη του Κούρλαμπα. Ήταν η φωνή του Κάιμπα. Α, αυτό. Έτσι, έτσι, το έτσι λοιπόν, λέγει, Γιούγκη. Αλλά έχει κάνει, ρε δεν υπάρχει νομίζω ταινία animation που να έχω δει που κάπως να μην έχει συμμετάσχει ο Κουλαμπάς και ο άπειρε. Μέχρι πολύ πρόσφατα, άπειρε, άπειρε ταινίε, σειρέ, τα πάντα, τα πάντα. Σου λέω για μένα ο Ζερβό μου είναι πάντα χαρακτηριστικά η φωνή του αφηγητή σε, αν θυμάσαι, παλιά κινούμενα μέχρι πρόσφατα λέσχη του Μίκη που έκανε ναι. ο Γκούφι διάφορα σπαλαβωμά και τον αφηγητή. Και εδώ βλέπουμε ε, τον αφηγητή ναι, να κάνει ναι, 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 ναι. ναι, ναι. <laughs> Τώρα, ξέρεις τι, είναι σκηνικά, είναι και εγώ επειδή δεν έχω ασχοληθεί με, mm. Με να δω ποιο είναι τι τα λοιπά, δεν ξέρω ονόματα. Αλλά επειδή τα έχω δει όλα αυτά, με το που μου λε και ναι, κατάλαβα, με, καταλαβαίνω. Είναι ο αφηγητή, ο κλασικό αφηγητή των ταινιών. Μπράβο. Ε, ταινιών αυτών. Ναι, ναι. Αλλά τώρα τι να σου πω. Πάρα πολλέ φωνέ. Πάνθρο, αν έχει. Αυτό ήταν. Ναι. Ναι, ε, ναι. Μην ε, Ναι, θα μπορούσε, ναι. Αν έχει ναι. ακούσει ποτέ ναι. που είναι στο τέλο και λέει Ακούστηκαν αλφαβητικά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, βασικά, αυτό που έχει χαρακτή σε κάθε άνθρωπο. Εντάξει, Ακούστηκε η μονοφυλική σειρά. Ακίνδυνο Πάμε. Αφού είναι αλφα. Είναι Είναι αλφα. εκεί σκέφτεται το πρώτο Ξέρω Ηλία Ζερβό. Όλε. Μπιμπίλα. Πάμε όλε. Η ηχογράφηση έγινε στα δηλαδή, σου έχει γίνει, δεύτερη φύση. The business, δηλαδή, άμα ακούσει, ακούσει την μορφωτική σειρά, είσαι σε φάση ακίνητο γκίκα. Το έχουμε, φύγαμε. Αλλά κοιλιά ζερβό, Δηλαδή, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ε, ναι, που λε μεγάλο respect, φοβερή δουλειά, φοβερό έργο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο γιατί ναι, Σε, σε κατά τα άλλα δεν μπορούμε να, πω, δεν, κάτι άλλο, να πω, πούμε πω κάτι άλλο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο τώρα. Ναι, είναι... Μια που το αναφέραμε, νομίζω ναι, εντάξει. Είναι ίσω αξίζει μια αναφορά.